Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου και παρακολουθείτε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτή την ώρα από την τηλεόραση του Άστρα. Καλύτερα χαρακτήρισε την εικόνα της πανδημίας στην Ελλάδα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Ο κύριος Πέτσας αναφέρθηκε και στην επίσκεψη Πομπέου στη χώρα μας, λέγοντας ότι είναι η δεύτερη επίσκεψη μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Η Ελλάδα παρουσιάζει σταθεροποίηση στα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού. Διεμήνυσε σήμερα στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Ενεργειακή συνεργασία και βεβαίως τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι δύο υπουργοί εξέδωσαν κοινή δήλωση, στην οποία και σας παραπέμπω. Σήμερα το απόγευμα, ο Αμερικανός υπουργός θα μιλήσει σε επιχειρηματικό συνέδριο για την ενέργεια. Στη συνέχεια θα μεταβεί στα Χανιά, όπου θα φιλοξενηθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πατρικό του σπίτι. Ο Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός υπουργός θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την άμυνα, την ασφάλεια και τις επενδύσεις, ενώ αύριο, μεταξύ άλλων, θα επισκεφθούν την Αμερικανική βάση στη Σούδα. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, τον είπα, η δεύτερη επίσκεψη μόλις μέσα σε ένα χρόνο, αντανακλά τον κομβικό ρόλο που παίζει αφενός η Θεσσαλονίκη ως αναπτυξιακό κέντρο για την περιοχή των Βαλκανίων και αφετέρου η Σούδα για τους γεωστρατηγικούς σχεδιασμούς στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Υπογραμμίζει την αβαπτισμένη ελληνοαμερικανική στρατηγική σχέση και αναδεικνύει το ειδικό βάρος της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κορονοϊό, τις τελευταίες εβδομάδες η πανδημία σημειώνει έξαρση σε πολλές χώρες. Η Ελλάδα, χάρη στα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα και χάρη στην ατομική ευθύνη και τη συλλογική ωριμότητα που επέδειξε και εξακολουθεί να επιδεικνύει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, παρουσιάζει σταθεροποίηση στα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού. Στην ενημέρωση της προηγούμενης εβδομάδας επισημάνθηκε ότι η σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες με παρόμοιο πληθυσμό αποδεικνύει πως η πατρίδα μας εξακολουθεί να τα καταφέρνει καλύτερα στην αντιμετώπιση της πανδημίας από πολλές άλλες χώρες, τόσο σε αριθμό κρουσμάτων όσο και σε αριθμό θανάτων. Αυτό φαίνεται, για παράδειγμα, και από τα χθεσινά στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται παγκοσμίως για τον κορονοϊό. Συγκεκριμένα, η Ολλανδία είχε 2.995 νέα κρούσματα κορονοϊού και 8 θανάτους, το Βέλγιο 1.827 κρούσματα και 5 θανάτους, η Πορτογαλία 665 κρούσματα και 9 θανάτους, ενώ η Ελλάδα 218 κρούσματα και 3 θανάτους. Ωστόσο, η καλύτερη επιδημιολογική εικόνα στην Ελλάδα δεν πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασμό, αλλά σε εγρήγορση και προσπάθεια βελτίωσής της. Όπως η πανδημία εξελίσσεται δυναμικά, έτσι και η στρατηγική μας απέναντι στον κορονοϊό είναι δυναμική. Αντιμετωπίζουμε ήδη μια σημαντική αύξηση κρουσμάτων αλλά και διασωληνωμένων, ιδίως στην Αττική και πιο συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας. Ήδη, συνεργεία του ΕΔΗ έχουν ξεκινήσει ελέγχους σε επιδημιολογικά επιβαρημένες γειτονιές της Αθήνας και θα συνεχίσουν το έργο τους και τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά στην αξιοποίηση ξενοδοχείων καραντίνας προκειμένου να φιλοξενήσουν με την αναγκαία ιατρική φροντίδα πολίτες, κυρίως ολοδαπούς, που έχουν προσληθεί από τον ιό, είναι ασύμπτωματικοί, αλλά φινοξυλούνται στα νοσοκομεία. Ήδη σήμερα ξεκινάει η μεταφορά των πρώτων εξ αυτών σε ξενοδοχείο καραντίνας, γεγονός που θα απελευθερώσει πολλές απλές κλίνες COVID-19 μέσα σε λίγες μέρες. Έτσι, και τα νοσοκομεία θα αποσυμφορηθούν και θα περιχαρακωθεί η διασπορά του ιού στην κοινότητα. Επιπλέον, προετοιμαζόμαστε για την αντιμετώπιση και των εποχικών ιώσεων, ιδίως της γρίπης, που αναμένεται να πιέσουν το σύστημα υγείας στους επόμενους μήνες. Από τις 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός για τη γρίπη. Υπενθυμίζεται ότι το 2018 είχαν γίνει κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια εμβόλια. Το 2019, ύστερα από σχετική καμπάνια, έγιναν περισσότερα από 3 εκατομμύρια. Και φέτος έχουν παραγγελθεί 4,2 εκατομμύρια εμβόλια. Σε αυτό το σημείο να δούμε πώς διαμορφώνεται η εικόνα των κρουσμάτων στη Θεσσαλία. Στην περιοχή των Τρικάλων καταγράφηκαν 3 νέα κρούσματα COVID-19. 2 κρούσματα προέρχονται από συρροή κρουσμάτων σε κοινωνική εκδήλωση στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων και προέκυψαν κατόπιν ιχνηλατήσεως.
ενώ ένα ακόμη κρούσμα εξετάστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων κατόπιν συμπτωματολογίας. Στην περιοχή της Λάρισας καταγράφηκαν 3 νέα κρούσματα COVID-19. Ένα κρούσμα αποτελεί επαφή κρούσματος και εξετάστηκε σε ιδιωτικό εργαστήριο, ενώ 2 ακόμη κρούσματα δεν διαθέτουν ενδείξεις επιδημιολογικής σύνδεσης και εξετάστηκαν επίσης σε ιδιωτικό εργαστήριο κατόπιν συμπτωμάτων. Στην περιοχή του Βόλου καταγράφηκε ένα νέο κρούσμα COVID-19 και αυτό εξετάστηκε σε ιδιωτικό εργαστήριο κατόπιν συμπτωμάτων. Τέλος, στην περιοχή της Καρδίτσας καταγράφηκαν 2 νέα κρούσματα COVID-19 και τα 2 κρούσματα προσήλθαν σε ιδιωτικά εργαστήρια κατόπιν συμπτωματολογίας. Και να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Τρομακτικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Βόλου Νεοχωρίου, στο ύψος των Λεωχωνίων. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, τραυματίζοντας τον οδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Βόλου. Και το αυτοκίνητο και η μοτοσικλέτα έφυγαν εκτός δρόμου και κατέληξαν σε χαντάκι. Πίσω πάλι στο θέμα του κορονοϊού, άλλαξε πορεία και κατευθύνεται στον Πειραιά το κρουαζιερόπλοιο με 12 κρούσματα. Σε καραντίνα τα μέλη του πληρώματος που νόσησαν, κλεισμένοι στις καμπίνες τους οι περίπου 1.000 επιβάτες του πλοίου. Ο κορονοϊός διέκοψε την κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ειχνηλάτηση των επαφών των ασθενών. Κρούσμα κορονοϊού εντοπίστηκε όμως και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας. Δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο νόσησε από κορονοϊό, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε και η οποία φέρει την υπογραφή του Προέδρου του Δικαστηρίου Νίκου Πανταζή. Το κρουαζιερόπλοιο άλλαξε ρότα και αντί για το Ηράκλειο έδεσε στον Πειραιά. Ο κορονοϊός χτύπησε 12 μέλη του πληρώματος. Το ταξίδι του κρουαζιεροπλοίου της TAV UI Cruises ξεκίνησε χθες Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από το Ηράκλειο για μια κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή θα ήταν η δεύτερη κατά σειρά κρουαζιέρα μετά τον εξάμηνο αποκλεισμό εξαιτίας του κορονοϊού. Αιτία της επιστροφής του πλοίου, τα κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν και τα οποία σήμαναν συναγερμό. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των δειγματοληπτικών ελέγχων που διενεργούνται, λήφθησαν 150 δείγματα, με τα 12 να βγαίνουν θετικά στον κορονοϊό. Οι νοσούντες μέλη του πληρώματος έχουν τεθεί σε καραντίνα και πρόκειται να υποβληθούν και σε νέο τεστ. Το πλοίο διαθέτει 666 μέλη πληρώματος, με πάνω από 1.000 επιβάτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την άφηξή του στον Πειραιά θα επαναληφθούν τα τεστ στα 12 μέλη του πληρώματος που βγήκαν θετικοί στον COVID-19, ενώ αναμένεται να γίνουν τεστ και στο υπόλοιπο πλήρωμα. Όπως έχει γίνει γνωστό και σύμφωνα πάντα με τις ανακοινώσεις της εταιρείας, λόγω τήρησης των κανονισμών για την ασφάλεια των ταξιδιωτών, οι κρουαζιέρες στην Ελλάδα προσφέρονται μόνο ως ολοκληρωμένο πακέτο που περιλαμβάνει άφηξη και αναχώρηση με ειδικά αναβλωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους επιβάτες του Main Ship. Προκειμένου να αποφευχθούν σημεία επαφών με άλλους ταξιδιώτες, δεν θα υπάρχουν μεμονωμένες αφήξεις. Επιπλέον, στο κομμάτι των εκδρομών και δραστηριοτήτων, οι επιβάτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές μόνο με την κάρτα επιβίβασης και χωρίς να απαιτείται εισιτήριο. Οι εκδρομές θα γίνονται σε μικρές ομάδες, τα λεωφορεία θα απολυμάνονται τακτικά, δεν θα υπάρχει μπουφές και θα αποφεύγονται οι μεγάλες συγκεντρώσεις κόσμου. Στις εκδρομές θα τηρούνται οι τοπικοί κανονισμοί. Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας ανακοινώνει ότι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μας με το Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και βάσει του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ, το οποίο έχουμε ήδη αποστείλει στους αρμόδιους φορείς, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Βαθμιαία την υπόλοιπη Πελοπόννησο και πρόσκαιρα την Ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία. Εξασθένιση αναμένεται από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας και τις πρωινές ώρες της Τρίτης. Τα έντονα φαινόμενα είναι πιθανό να επηρεάσουν τη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Και να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Συνοδεία Κλαρίνων έφτασε ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος στην οδό Καραμπατζάκη σήμερα το πρωί, προκειμένου να εγκαινιάσει το πρώτο τμήμα του έργου, το οποίο παραδόθηκε στην κυκλοφορία. Ο δρόμος άνοιξε και ήδη σε αυτόν κυκλοφορούν οχήματα με ταχύτητα έως 30 χιλιόμετρα, ενώ έχουν τοποθετηθεί νέα παγκάκια και δέντρα στα πεζοδρόμια. Ο Δήμαρχος έκοψε την κορδέλα μαζί με τους συνεργάτες του, ενώ το έργο θα συνεχιστεί σε όλο το μήκος του παρόχθιου δρόμου. Άντε, καλορίζικο με το δεξί να το πούμε, έτσι.
Πάμε, το περπατήσουμε όλοι. Το πρώτο τμήμα του έργου στην οδό Καραμπατζάκη εγκαινιάστηκε σήμερα το πρωί και μάλιστα παραδόθηκε στην κυκλοφορία. Η κορδέλα κόπηκε από το δήμαρχο του Βόλου Αχιλέα Μπέ, ο οποίος ήταν πλαισιωμένος από τους συνεργάτες του. Ο δήμαρχος έφτασε περίπου στις 11 το πρωί φορώντας μάσκα για το θέμα του COVID-19. Ο δρόμος πάντως άνοιξε και σε αυτόν άρχισαν να κυκλοφορούν οχήματα με χαμηλή ταχύτητα, ενώ τοποθετήθηκαν παγκάκια και δέντρα στα πεζοδρόμια. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σημερινής τελετής εγγενείων, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σήμερα ότι επιστρατεύτηκαν και κλαρίνα για να σηματοδοτήσουν το εορταστικό της παράδοσης του κομματιού δρόμου. Θα πω καταρχήν ότι είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί διασχίζοντας αυτό το κομμάτι γύρω στα 300 μέτρα, διαπίστωσα ο κόσμος πόσο διάχυτος ήτανε, πόσο χαρούμενος που επιτέλους μετά από 2 δεκαετίες ένας δρόμος τον οποίο θεωρούσαν ιδιοκτησία μια μερίδα, μια χούφτα ανθρώπων, γιατί τους επέτρεπε το δημόσιο, το κράτος, η δημοτική αρχή τότε, δίνεται σε χρήση, σε κυκλοφορία, σε λειτουργία, είναι για όλους μας. Πλέον ενώνει τη Νέα Ιωνία με το Βόλο. Για μας ο Βόλος είναι ένας. Δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Ως εκ τούτου χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό και είδαμε καταρχήν και ένα δείγμα πώς θα γίνει η ανάπλαση όχι μόνο της Καραμπατζάκης αλλά και της Ζάχου. Θέλω να τονίσω εδώ, όπως τα είδατε, πάρα πολύ ωραία και τα πεζοδρόμια και ο δρόμος, τα παγκάκια, ο φωτισμός, τα δέντρα. Δεν υπάρχει ποδηλατόδρομος στην Καραμπατζάκη. Γιατί? Γιατί είναι στενός ο δρόμος. Ως εκ τούτου λοιπόν, επειδή είναι ήπιες κυκλοφορίες ο δρόμος, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα και τα ποδήλατα το δρόμο. Η Ζάχου όμως υπάρχει ποδηλατόδρομος στη μελέτη και στα σχέδια και θα γίνει. Τελειώνοντας λοιπόν την Καραμπατζάκη, θα ολοκληρωθεί και η Ζάχου και θα υπάρχει πλέον ένας σύγχρονος δρόμος, ποδηλατόδρομος, και δεξιά-αριστερά θα είναι κάτι το διαφορετικό, κάτι που χρειαζόταν η ευρύτερη περιοχή. Να το χαρεί ο κόσμος, εμείς είμαστε εδώ για να εξυπηρετούμε τους πολλούς και όχι τους λίγους. Ας το χαρούμε λοιπόν όλοι. Κανονικές ρυθμίσεις, βλέπετε εδώ μπήκαν φανάρια καινούργια, λειτουργούν κανονικά και πλέον μπορεί ο καθένας να, και έχει να κάνει και με συνάρτηση με τον κυκλικό κόβο που ξεκινάμε τέλος του μηνός, Αθηνών Λαρίσης. Ένα μεγάλο έργο, πλέον θα υπάρχει σύνδεση, λίγο υπομονή, θα μας δοθεί και ευκαιρία να το πούμε, αλλά από εδώ και πέρα, επειδή έρχονται μεγάλα έργα, μεγάλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ζητάω με την ευκαιρία αυτή τη συνδρομή των πολιτών, την κατανόηση. Ο Βόλος αλλάζει ριζικά σε όλα τα επίπεδα. Και δεν ξέρω, παιδιά, άμα αυτό που έλεγα το 14 θέλω να κάνω το Βόλο Μονακό, αν το Μονακό θέλει να γίνει Βόλος τώρα. Πρώτα θα ολοκληρώσουμε την Καραμπατζάκη και θα πάμε κυκλικά και κατεβούμε κάτω. Το χρονοδιάγραμμα για Ζάχου Καραμπατζάκη είναι να τελειώσει το τέλος του 21. Και από την Καραμπατζάκη στα σχολικά συγκροτήματα. 24 είναι τα σχολεία που βρίσκονται υποκατάληψη σήμερα στο πολυδομικό συγκρότημα του Βόλου. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δούμε τι θα γίνει με τις μεγάλες μάσκες, ενώ αναμένεται νέα παρτίδα όπου θα μοιραστούν από 2 σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς. 24 είναι σήμερα τα σχολεία τα οποία βρίσκονται υποκατάληψη στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Ο αριθμός αυξήθηκε σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δυστυχώς τα νούμερα δείχνουν ότι ο αριθμός των σχολείων αυξάνεται. Είναι ένα πολύ ανησυχητικό φαινόμενο, το οποίο στην παρούσα φάση είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο, καθώς ο χώρος των καταλήψεων δεν ελέγχεται και μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί μια υγειονομική βόμβα, ειδικά τώρα που είμαστε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας. Καταλαβαίνω, κατανοώ τους μαθητές και ίδια εκπαιδευτικός είμαι, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φοράς αρκετές ώρες την ημέρα τη μάσκα.
και βέβαια πολύ πιο δύσκολο για τους εκπαιδευτικούς που μιλάνε πάρα πολλές ώρες. Όμως είναι το μόνο μέτρο πρόληψης, το μόνο μέτρο που εφαρμόζεται σε όλα τα σχολεία όλου του κόσμου. Δεν είναι ένα προληπτικό μέτρο που αναφέρουν μόνο οι γιατροί της Ελλάδας, αλλά αφορά όλη την παγκόσμια κοινότητα. Και είναι ένα θέμα που έχει σχέση με την ατομική και συλλογική ευθύνη. Θα πρέπει λοιπόν οι γονείς να ενημερώσουν τα παιδιά τους ότι είναι η μόνη λύση στο πρόβλημα, η μόνη λύση για να προστατέψουμε τον εαυτό μας και τους άλλους και ιδίως τους μεγάλους ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν, θεωρώ, από την οικογένεια, από τους γονείς να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια ενημέρωση των παιδιών, ότι πρέπει άμεσα, να, ειδικά στην παρούσα συγκυρία, να σταματήσουν οι καταλήψεις που δεν οδηγούν πουθενά. Είναι ένα παγκόσμιο μέτρο, είναι το μόνο μέσο πρόληψης. Και αν αγαπάμε τους δικούς μας ανθρώπους, θα πρέπει να σταματήσουμε. Γιατί τα αποτελέσματα δυστυχώς θα φανούν σε λίγες μέρες, αν δεν τηρούνται σωστά τα μέτρα. Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς και μαθητές, είναι και το θέμα με τις υπερμεγέθεις μάσκες. Οι μεγάλες μάσκες διανεμήθηκαν σε μαθητές λυκείου και εκπαιδευτικούς. Και σύντομα αναμένουμε τη δεύτερη παρτίδα μασκών, οι οποίες θα είναι όλες μικρές και θα μοιραστούν από δύο σε όλους τους μαθητές και σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Να αλλάξουμε τελείως θέμα και περιοχή και να πάμε στη Μόρια, όπου πολυδαίδαλο κύκλωμα προώθησης μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λέσβο εξάρθρωσε η ασφάλεια Μυτιλίνης σε συνεργασία με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και την ΕΕΠ. Σχηματίστηκε δικογραφία ακόμη και για κατασκοπία σε βάρος της χώρας μας σε 33 μέλη τεσσάρων μοικιομέτρα χώρες του εξωτερικού. Η μεγάλη έρευνα ξεκίνησε έπειτα από την πυρήνη καταστροφή στο Κι της Μόριας, όταν Αντιτρομοκρατική και ΕΥΠ ξεκίνησαν εξειδικευμένες έρευνες για τους υπαίτιους, με αποτέλεσμα να ανακαλύψουν τον ύποπτο ρόλο τεσσάρων ΜΚΟ. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας, η ασφάλεια Μυτιλίνης, σε συνεργασία με την Αντιτρομοκρατική και την ΕΥΠ, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν 33 μέλη των συγκεκριμένων ΜΚΟ, τα οποία είχαν δημιουργήσει κλειστές ομάδες στο διαδίκτυο με συγκεκριμένες εφαρμογές, ώστε να παρέχουν άμεσα σημαντικές πληροφορίες σε πρόσφυγες και μετανάστες που ήταν συγκεντρωμένοι στα τουρκικά παράλια και περίμεναν να περάσουν στα ελληνικά νησιά και κυρίως στη Λέσβο. Από τον περασμένο Ιούνιο, οι τέσσερις μη κυβερνητικές οργανώσεις είχαν δημιουργήσει το κατάλληλο διαδικτυακό έδαφος, ώστε να παρέχουν ενημέρωση και σημαντικές πληροφορίες και κυρίως καθοδήγηση στους συγκεντρωμένους πρόσφυγες και μετανάστες στα τουρκικά παράλια, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να περάσουν στη Μυτιλίνη. Όπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες της Αντιτρομοκρατικής, της ΕΥΠ και της Ασφάλειας Μυτιλίνης, τα μέλη των συγκεκριμένων ΜΚΟ, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες, παρήχαν μέσω συγκεκριμένων διαδικτυακών εφαρμογών σημαντικές πληροφορίες στους πρόσφυγες και τους μετανάστες και συγκεκριμένα τις συντεταγμένες κατεύθυνσεις καιρών σε πραγματικό χρόνο, ώστε να υπάρχει υποδοχή όταν πλέον το φουσκωτό θα έχει φτάσει στη Λέσβο. Παρήχαν πληροφορίες για τις επικρατούσες συνθήκες αλλά και οδικίες πλεύσης για ασφαλή θαλάσσια διέλευση, στίγμα του τελικού προορισμού σε συγκεκριμένες παραλίες και περιοχές του νησιού και τέλος συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουν όταν πια βρεθούν στο Κι της Μόριας. Στη Λάρισα τώρα ξεκίνησε από σήμερα η ηλεκτρονική συνταγογράφηση του αντιγρυπτικού εμβολίου, με τις ευπαθείς ομάδες να έχουν προτεραιότητα να εμβολιαστούν πρώτοι. Σήμερα ξεκινά η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για το εμβόλιο της γρήπης. Ο εμβολιασμός ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες, όπως και κάθε χρόνο. Ο εμβολιασμός κατά της γρήπης, ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες, αποκτά μεγαλύτερη σημασία φέτος και λόγω της πανδημίας COVID-19. Όσον αφορά το αντιγρυπτικό εμβόλιο, ήδη ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μας διαβίβασε έγγραφο του Υπουργείου για το πώς θα συνταγογραφείτε ηλεκτρονικά, ποιες ομάδες θα προηγηθούν στον εμβολιασμό και δεν είναι άλλες από τις ευάλωτες και ομάδες υψηλού κινδύνου. Οι γιατροί έχουν πάρει από σήμερα τις οδηγίες, άρα λοιπόν θα πρέπει οι πολίτες από αύριο να απευθύνονται στους θεράποντες γιατρούς τους για να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Ο κ. Γιανακόπουλος αναφέρθηκε και στα όσα έχουν προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με το εάν κάποιος θα πρέπει να έχει πρώτα κάνει το τεστ του κορονοϊού ώστε να προχωρήσει στο αντιγρυπτικό εμβολιασμό. Τονίζω, επειδή κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μια λανθασμένη άποψη, ότι δεν χρειάζεται να προηγηθεί τεστ COVID-19. Τεστ δηλαδή για τον κορονοϊό δεν χρειάζεται πριν από τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό. Κάθε γιατρός γνωρίζει επιστημονικά σε ποιον ασθενή
μάλλον σε ποιον συμπολίτη μας θα κάνει το εμβόλιο. Δεν υπάρχει γενικός κανόνας αν έχει συμπτώματα, δεν έχει συμπτώματα. Ο θεράπων γιατρός γνωρίζει πολύ καλά, εξατομικευμένα, για τον κάθε πελάτη του, για τον κάθε άρρωστο που παρακολουθεί, σε ποιον θα κάνει το εμβόλιο. Κάθε ιατρική συνταγή που περιέχει αντιγρυπικό εμβόλιο εκδίδεται αυστηρά βάσει των οδηγιών του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών και είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονική. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι πυροσβέστες της Λάρισας για το μειωμένο προσωπικό στην υπηρεσία τους, καθώς και για την παλαιότητα των οχημάτων τους. Για κατάσταση που έχει φτάσει πλέον στα προχώρητα, κάνουν λόγο οι πυροσβέστες της Λάρισας όσον αφορά τα ωράρια και τις συνθήκες εργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού. Όπως τονίζουν, η παρατεταμένη εργασία λόγω της συνεχούς χρήσης του μέτρου, των επιφυλακών καθώς και της υποτυπώδης διοικητικής μέρημνας προς τα πληρώματα που καλούνται από τη Θεσσαλία και τον νομό Λάρισας να συνδράμουν είτε σε συμβάντα πυρκαγιών είτε στην προληπτική τους παρουσία σε διάφορες περιοχές της χώρας. Παρά το γεγονός ότι φέτος, ειδικά στον νομό Λάρισας, ο αριθμός των συμβάντων των αγροτοδεσαστικών πυρκαγιών ήταν ο μικρότερος όλων των εποχών. Οι ώρες επιφυλακών των πυροσβεστών σχεδόν διπλασιάστηκαν. Αυτό οφείλεται τόσο στην εφαρμογή του μέτρου των προληπτικών επιφυλακών, χωρίς να υπάρχει συμβάν σε εξέλιξη, όπως υποστήριξαν μεταξύ άλλων. Φετινή αντιπυρική περίοδος για το πυροσβεστικό σώμα στο νομό Λάρισας ήταν ιδιαίτερα επώδυνη όσον αφορά τις ώρες εργασίας. Συγκεκριμένα, ενώ φέτος το καλοκαίρι, κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, τα συμβάντα στον νομό Λάρισας, ειδικά όσον αφορά τις ιστοκαλαμιές, το οποίο μας απασχολούσε χρόνια τώρα, ήταν σχεδόν μηδαμινά. Οι ώρες εργασίας διπλασιάστηκαν μέσω των επιφυλακών. Αυτό οφείλεται τόσο στην εντολή για επιφυλακές από την ηγεσία του σώματος, όπως γίνεται σε όλη τη χώρα. Φέτος βέβαια είχαμε επιφυλακές και προληπτικές, μετακινούνταν δηλαδή δυνάμεις από τη Θεσσαλία και τον νομό Λάρισας προς όλη την Ελλάδα, είτε είχαμε συμβάντα είτε προληπτικά. Εξαιτίας των προβλέψεων, φέτος λαμβανόταν υπόψη πολύ η προβλέψη των μετεωρολόγων, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να αποδυναμώνονται και να λειτουργούν σε βάση καθημερινών επιφυλακών. Βέβαια, εκτός του ότι αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, στον νομό Λάρισας έχουμε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι η έλλειψη του προσωπικού. Με αποτέλεσμα, πέρα των επιφυλακών που διατάσσονται από κεντρικό επίπεδο, να έχουμε καθημερινές σχεδόν επιφυλακές στους σταθμούς και στα κλιμάκια των νομού Λαρίσης. Εμείς, ως Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, φωνάζουμε εδώ και χρόνια, κάνουμε διαβήματα, κάνουμε επαφές, διαμαρτυρόμαστε για τον αριθμό του προσωπικού στον νομό Λάρισας. Όπως τονίζουν σε δηλώσεις, τους μισούς μήνες του έτους, η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, η Λάρισα, μαζί με τους Δήμους Τυρνάβου και Κυλαλέρ, προστατεύονται από 7 πυροσβέστες βάρδιας. Ενώ των σταθμών, η βιομηχανική περιοχή και ο Δήμος Τεμπών από 3 υπαλλήλους, η Ελασσόνα το ίδιο, η Αγία και τα Φάσαλα από 2 πυροσβέστες. Πρέπει κάποτε οι υπεύθυνοι να καταλάβουν ότι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα, που είναι η Λάρισα, δεν μπορεί να προστατεύεται από 7 πυροσβέστες. Κληθήκατε τώρα να αντιμετωπίσετε και ακραία καιρικά φαινόμενα όλες αυτές τις μέρες, έτσι, να βοηθήσετε και να συνδράμετε τις ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Σίγουρα, όπου θα κληθούμε θα πάμε, δεν διαμαρτυρόμαστε, δεν λέμε ότι δεν θέλουμε να εργαζόμαστε, απλά κάποια στιγμή θα πρέπει και οι υπεύθυνοι να κοιτάξουν ότι και ο πυροσβέστης έχει οικογένεια, έχει υποχρεώσεις, δεν μπορεί να είναι κάθε μέρα στην υπηρεσία του, να δουλεύει ατελείωτα 24 ώρα. Φέτος το κακό παραέγινε και σας είπα, πέρα από το ότι υπήρχε αυτή η εντολή φέτος με το παραμικρό να έχουμε επιφυλακή σε όλες σχεδόν τις περιοχές της χώρας, στον νομό Λάρισας, λόγω της έλλειψης προσωπικού, αυτό διπλασιάζεται. Τώρα έχουμε κάνει τις διαμαρτυρίες μας, έχουμε κάνει τα έγγραφά μας, έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις και με τη φυσική και με την πολιτική ηγεσία του σώματος και με τον κύριο Χαρδαλιά. Όταν ήρθε στη Λάρισα, είχαμε πολύ ωραία συζήτηση, το εξηγήσαμε πώς είναι τα πράγματα, εξηγήσαμε και στη φυσική ηγεσία, αλλά τελικά δεν εισακουστήκαμε. Για κάποιους δηλαδή, ο νομός Λάρισας έχει αρκετό προσωπικό. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό εδώ και χρόνια. Θέλουμε επιτέλους η Λάρισα να αναστηθεί όσον αφορά το προσωπικό της. Τέλος, να σημειώθηκε ότι οι πυροσβέστες συνέδραμαν και στην πρόσφατη κακοκαιρία σε Καρδίτσα και Φάσαλα, σώζοντας ανθρώπινες ζωές με τις απεγκλωβίσεις πολιτών από τη Θεομηνία. Τώρα θα αλλάξουμε τελείως θέμα για να παρακολουθήσουμε την παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα στη Βουλή των Ελλήνων, που απαντά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα για τις συνέπειες του Ιαννού που έπληξαν την Καρδίτσα.
Τσακάλωτο. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ερχόμενος δεν άκουσε την έκκληση που έκανα προς όλες τις πτέρυγες για υπευθυνότητα και σοβαρότητα απέναντι στον πόνο και στην πραγματική απελπισία των καρδισιωτών. Αντίθετα, προσπάθησε να λειτουργήσει με έναν τρόπο που για μένα προσωπικά είναι πολιτικά απαράδεκτος, αλλά θα σας εξηγήσω με συγκεκριμένα ζητήματα και με συγκεκριμένη αιτιολόγηση το γιατί. Μίλησε για απουσία του κράτους ο κύριος Τσίπρας. Αλήθεια το πιστεύετε αυτό, κύριοι συνάδελφοι? Εγώ προσωπικά βρέθηκα στην Καρδίτσα και έμεινα εκεί μέχρι την Τετάρτη το πρωί. 4 ώρες μετά το σταμάτημα της Νεροποντής, με εντολή του Πρωθυπουργού, υπήρχε κυβερνητικό κλιμάκιο στην Καρδίτσα. Με συμμετοχή υπουργών, με συμμετοχή γενικών γραμματέων, προκειμένου να υπάρξει μια άμεση καταγραφή της πραγματικότητας. Για πείτε μου, πότε επί των δικών σας ημερών, σε 2 ημέρες, υπήρχε υπουργική απόφαση για χρηματοδότηση των Δήμων μετά από μια φυσική καταστροφή? Πότε είδατε μετά από 3 ημέρες να υπάρχουν 150 μηχανικοί του Υπουργείου Υποδομών προκειμένου να καταγράψουν την πραγματικότητα? Πότε ο Πρωθυπουργός με 6 υπουργούς που βρέθηκε στην Καρδίτσα προκειμένου να δει τι ακριβώς έγινε συνιστά μια πραγματικότητα που επαναλήφθηκε επί των δικών σας ημερών? Και κάποια στιγμή, κοιτάξτε, προσπάθησα να αποφύγω την αναφορά στο παρελθόν. Αυτά τα λέτε εσείς, τα λέει ο πρώην Πρωθυπουργός, με το μάτι και τη μάνδρα, με την απώλεια ζώων εκατοντάδων ανθρώπων να βαραίνουν την ελληνική πολιτεία και να δημιουργούν τέτοιου είδους ζητήματα. Πόσο σοβαρή είναι αυτή η προσέγγιση, πείτε μου σας παρακαλώ. Δεν ενημέρωσε κανείς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι ήταν ένα καιρικό φαινόμενο που συμβαίνει μια φορά στα 80 χρόνια με βάση τις καταγραφές των επιστημόνων? Ξέρετε ότι το νερό που έπεσε στην Καρδίτσα σε 16 ώρες ισοδυναμεί με τις βροχοπτώσεις 8 μηνών? Τα γνωρίζετε αυτά, τα μάθατε, ψάξατε να βρείτε και λίγο περισσότερο τι ακριβώς συνέβη πριν αρχίσουμε την πλειοδοσία και τη γνωστή πρακτική? Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή ο ΕΛΓΑ βρίσκεται εκεί με την παρουσία και του Προέδρου του ΕΛΓΑ όλες αυτές τις ημέρες και του Αντιπροέδρου, αλλά βεβαίως και πλήθος εκτιμητών προκειμένου να δουν ποια είναι η φυσική καταστροφή και σε ποια έκταση, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να δοθούν οι αποζημιώσεις? Το γεγονός ότι με εντολή του Πρωθυπουργού από την πρώτη στιγμή δεν καταβάλλεται το τέλος της αίτησης για όλους αυτούς που έχουν υποστεί καταστροφές, δεν είναι κάτι το οποίο έπρεπε να το έχετε υπόψη σας? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπάμαι πραγματικά. Ακόμη και το γεγονός ότι ήρθα σήμερα να νομοθετήσω εδώ για την αναστολή των πληστηριασμών για 1 χρόνο είναι κάτι που ο κύριος Τσίπρας ή δεν το διάβασε ή δεν το κατάλαβε. Αν θέλουμε να παίξουμε επικοινωνιακά σοου, προφανώς είναι πάρα πολύ εύκολο. Και δεν το κάναμε, κοιτάξτε, αντί να κάνουμε τα επικοινωνιακά σοου που κάναν κάποιοι άλλοι κάποτε γνωρίζοντας ότι υπάρχουν νεκροί, εμείς προτιμήσαμε να είμαστε εκεί και να τρέχουμε δίπλα στους πολίτες της Καρδίτσας. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτό είναι που δεν έχετε καταλάβει. Αντί να κάνουμε αυτά τα γνωστά τα οποία... Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Δυστυχώς. Σας παρακαλώ. Ήταν πριν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ και ήταν όλοι προσεκτικοί. Και δεν υπήρξε θόρυβος. Και όταν υπήρξε, σταματήσαμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει να λύσουμε. Αυτά τα οποία λοιπόν, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, είδαμε να γίνονται με έναν προκλητικότατο τρόπο σε μια προηγούμενη περίοδο, δεν επαναληφθήκαν τώρα. Ήμασταν εκεί δίπλα στους πολίτες της Καρδίτσας και κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν. Και θα έπρεπε κανονικά το σύνολο του πολιτικού κόσμου, όλες οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου, να πούνε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πυροσβεστική που έκανε τα πάντα προκειμένου να βοηθήσει τον κόσμο. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές. Ξέρετε σε τι έκταση ήταν αυτό το καιρικό φαινόμενο? Όταν έχουμε τα αντίστοιχα παραδείγματα του πρόσφατου παρελθόντος και πόσο θα μπορούσαμε να θρηνούμε σήμερα? Βεβαίως λυπούμαστε που 3 συνάνθρωποι μας χάσαν τη ζωή τους. Για μας η αξία της ανθρώπινης ζωής, ξέρετε, είναι πραγματικά ανυπολόγιστη. Και δεν θα μπορούσαμε ποτέ να παίζουμε με αυτό το ζήτημα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνω. Είναι πολύ εύκολο σε μια λογική πολιτικής που η αντιπαράθεση δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί κανείς όλα τα όπλα, να το κάνει με έναν κοινικό τρόπο. Το πόσο εύκολο μπορεί κάποιος να λυπάται για αυτό που συνέβη στην Καρδίτσα και αμέσως μετά να χαίρεται γιατί υποτίθεται ότι δικαιώθηκε πολιτικά, νομίζω ότι το είδαμε μόλις νωρίτερα με την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σας ευχαριστώ. Κύριε Λοβέρδο.
πίσω πάλι στο Βόλο και στις αντιδράσεις ιδιοκτητών περιπτέρων για τα νέα μέτρα που περιλαμβάνουν το κλείσιμο των καταστημάτων. Για τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τον COVID-19 από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κύριο Χαρδάλια πριν από λίγα 24 ώρα, τοποθετήθηκε ο πρόεδρος των ιδιοκτητών περιπτέρων στη Μαγνησία κύριο Στόπας. Ο κύριο Στόπας αναφέρθηκε βεβαίως και στα ωράρια που, όπως έγινε γνωστό, ισχύουν για τα περίπτερα στην Αττική και, όπως είπε, φαίνεται ότι θα πάρουν τροχιά εφαρμογής και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ο κύριος Στόπας πάντως διεμήνυσε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση πρέπει να ζυγίσει όλα τα μέτρα και σταθμά τη δεδομένη περίοδο που το επιχειρήν και ο επιχειρηματικός κόσμος περνούν πολύ δύσκολα μετά την δεκαετή οικονομική κρίση. Έχουμε την απαγόρευση των αλκοούχων ποτών και μπύρας και κρασιών, ό,τι αφορά σε αλκοούχα ποτά, μετά τις 12 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει έξαρση της επιδημίας, αποφασίσανε μέσα σε μια νύχτα να κλείσουν τα περίπτερα μετά τις 12 το βράδυ. Αυτό το μέτρο είναι άδικο και παράλογο, γιατί με αφορμή το συνωστισμό των πλατιών μετά το κλείσιμο της εστίασης μετά τις 12, μαζευόταν στις πλατείες και υπήρχε μεγάλος συνωστισμός. Αυτό δεν πρέπει να εμπλέκεται με το ωράριο των καταστημάτων το δικό μας όσον αφορά περίπτερα και μίνι μάρκετ, επειδή βρίσκονται τυχαία σε πλατείες και σε μέρη συναιστίασης. Αφορά μόνο, είναι καθαρά μέτρο για αστυνόμευσης. Είναι η δουλειά της αστυνομίας να το κάνει αυτό. Οπότε με βούλευμα του 1971 που υπάρχει συνταγματικό βούλευμα, τα περίπτερα με νόμο μπορούν να είναι 24ωρο ανοιχτά από το 1971 και μετά. Εμείς περιμένουμε μια ευέλικτη κατάσταση να πάρουν πίσω το μέτρο αυτό, γιατί είναι και άδικο, γιατί θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας για τα μαγαζιά που δουλεύουν από τις 12 μέχρι το πρωί. Πιστεύουμε ότι θα χαθεί μεγάλος τζίρος όσον αφορά την πώληση προϊόντων στα μαγαζιά, οπότε θα έχουμε περισσότερα λουκέτα. Εμείς θέλουμε, αν είναι πιλωτικό το πρόγραμμα, να δούνε αν φταίει όντως το περίπτερο ή το μίνι μάρκετ, να αφήσουν τα μαγαζιά τα δικά μας ανοιχτά, αλλά να μην πουλάνε με ταμπέλες αναγραφόμενες, να μην πουλάμε μπύρες και αλκοούχα ποτά. Αλλά να μας αφήσουν ανοιχτούς να ζήσουμε, γιατί είναι μια κρίσιμη περίοδος, θέλουμε περισσότερο, έχουμε ανάγκη και τα 50 λεπτά, εδώ που λέμε, για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Αύριο Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου, προκειμένου τα μέλη να εκλέξουν νέα 15-μελή διοίκηση, ελεγκτική επιτροπή και αντιπροσώπους. Οι έμποροι θα μπορούν να μεταβαίνουν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ στο κατάστημα που θα διαμορφωθεί σε εκλογικό κέντρο με τήρηση όλων των μέτρων κατά της πανδημίας. Τις ψήφους των εμπόρων διεκδικούν δύο ψηφοδέλτια. Ένα το ενωτικό εμπόριο με επικεφαλής τον νυν πρόεδρο κ. Οντόπουλο και ένα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Αγωνιτική Συνεργασία Εμπόρων, με 7 υποψηφίους. Και να πάμε τώρα στη Λάρισα και στα αρτοπία, όπου μπορεί τα σχολεία να άνοιξαν και οι αρτοποιοί να ανέμεναν αύξηση του τζίρου. Δυστυχώς αυτό όχι μόνο δεν συνέβη, αλλά μειώθηκε και κατά 10% σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο. Μειωμένη κατά 10% σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο είναι αγοραστική κίνηση στα αρτοπία της Λάρισας και παρά το άνοιγμα των σχολείων, καθώς ανέμεναν περισσότερη κίνηση. Ενώ να σημειωθεί πως ο τζίρος τους ήδη έχει μειωθεί κατά 40% κατά την περίοδο της καραντίνας. Παρόλο την φθινοπορεινή περίοδο που περνάμε, που τις άλλες χρονιές είχαμε αύξηση με το άνοιγμα των σχολείων στις καταναλώσεις, φέτος υπάρχει μία μείωση του 10% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αν υπολογίσουμε και το άλλο 40% που είχαμε όλη την περίοδο του κορονοϊού. Ο κόσμος παραμένει διστακτικός λόγω και της οικονομικής κατάστασης που υπάρχει, που είναι απόπνοια του κορονοϊού. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα πάμε και σε άλλα μέτρα, όπως λένε και οι ειδικοί, σε ένα νέο lockdown, το οποίο θα είναι και ηλεμιτόμως για τα καταστήματα, γενικώς για τα καταστήματα και για τα δικά μας και γενικά για όλα τα καταστήματα. Οι αρτοποιοί της Λάρισας σημειωθεί πως ήδη έχουν στηρίξει και οικονομικά αλλά και με όποιον τρόπο μπόρεσαν τους πληγέντες συναδέλφους τους στις πλημμυροπαθείς περιοχές. Στην Καρδίτσα, πέρα από όλους
από όλο τον κόσμο που δείχνουμε τη στήριξή μας, δώσαμε την αλληλεγγύη μας και θέλουμε να πιστεύουμε ότι γρήγορα θα ξεπεράσουν το πρόβλημα και θα ξαναπάνε στην κανονική ζωή. Συνάδελφοι δικοί μας δέχτηκαν μεγάλο πλήγμα. Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας βρέθηκε στην Καρδίτσα τις προηγούμενες ημέρες και κάναμε μια αποτίμηση των ζημιών. Φαίνεται ότι οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Μιλάμε για τις τάξεις τουλάχιστον των 2 με 3 εκατομμύρων ευρώ στα 14 καταστήματα που δημιουργήθηκε πρόβλημα. Εμείς, σαν Ομοσπονδία, κάναμε ένα ταμείο αλληλεγγύης και από το ταμείο το δικό μας παραχωρήσαμε χρήματα όσα μπορούσαμε και έχουμε κάνει ένα ταμείο αλληλεγγύης σε όλους τους συναδέλφους για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συναδέλφους και όλους τους τοπικούς φορείς εκεί που χρειάζονται στήριξη, τόσο τη δικιά μας όσο και όλου του κόσμου, γιατί μιλάμε για περιουσίες ανθρώπων που χτίστηκαν με πόνο και αίμα όλα τα χρόνια και δυστυχώς μέσα σε μία νύχτα καταστράφηκαν εντελώς. Οι αρτοποιοί τηρούν και όλα τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό, ενώ η χρήση μάσκας κρίνεται υποχρεωτική κατά την είσοδο στο αρτοποιείο. Πάμε πάλι στο θέμα των καταλήψεων, αλλά εκτός Μαγνησίας αυτή τη φορά, γιατί ξεφεύγει φαίνεται και τα καλά η κατάσταση στις σχολικές καταλήψεις. Επεισόδια στην Καλαμάτα, φωτιά σε σχολείο της Χαλκίδας και μαθητής στο νοσοκομείο από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ στην Ενατόλα Καρνανία. Το βίντεο με το επεισόδιο στην Καλαμάτα προκαλεί αίσθηση. Οι καταλήψεις σε σχολεία συνεχίζονται και οι εικόνες παρατράγουδων και επεισοδίων διαδέχονται τις τελευταίες ώρες η μία την άλλη. Στην Καλαμάτα, μαθητές έφτασαν στο σημείο να πετούν καρέκλες σε πατέρα που ήθελε να μπει στο σχολείο. Ήβρις με καθηγητές. Αδιανόητο σκηνικό με το καλημέρα στο πρώην προπολιτευτικό στην Καλαμάτα, με έντονα επεισόδια ανάμεσα σε γονείς και μαθητές. Όταν οι καθηγητές επιχείρησαν το πρωί να μπουν στους χώρους του 6ου Γενικού Λυκείου της Καλαμάτας, δέχθηκαν την επίθεση των μαθητών. Στον έντονο ολοκτικό διαπληκτισμό που ακολούθησε με τις ύβρις, ένας πατέρας επιχείρησε να μπει μέσα και να ανοίξει την πόρτα. Και οι μαθητές του πέταξαν καρέκλες και τον χτυπούσαν, με συνέπεια να ακολουθήσει ο γενικός χαμός. Μέχρι και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο χώρο, ενοχλήθηκε και η αστυνομία. Την ίδια στιγμή, στο 4ο Γενικό Λύκειο και σε άλλα σχολεία, η κατάληψη συνεχίζεται με χαρακτηριστική εικόνα την πρωινή με τους μαθητές ειδική επιχείρηση να έχουν τοποθετήσει κάδους πάνω σε άλλους. Τα πράγματα τις τελευταίες ώρες αγριεύουν στις σχολικές καταλήψεις. Μετά τα γεγονότα που σημειώθηκαν το βράδυ της 5ης στο πρώτο ΕΠΑΛ Χαλκίδα στην Εύβοια, το οποίο βρίσκεται υποκατάληψη με άτομα που έσπαγαν θρανία και πετούσαν αντικείμενα, ένα νέο γεγονός διαδραματίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στο υποκατάληψη πρώτο ΕΠΑΛ Χαλκίδα στην Εύβοια. Παρατράγουδο προέκυψε και σε υποκατάληψη σχολείο της Ετωλοκαρνανίας και συγκεκριμένα στο Λύκειο της Αμφιλοχίας. Ένας από τους μαθητές που συμμετείχαν στην κατάληψη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Εντάχθηκαν από την περιφέρεια Θεσσαλίας 64 νέα επενδυτικά σχέδια σε ιδιώτες μέσω του προγράμματος Leader ESPA 2020. 64 νέα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια στην περιφερειακή Νότα Λάρισας υπέγραψε ο περιφέρειας Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός μέσω του προγράμματος Leader του ESPA. Έχουμε 64 νέες ιδιωτικές επενδύσεις, ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στην περιφερειακή Νότα Λάρισας, συνεργασία με την ΑΕΝΟΛ από το πρόγραμμα του ESPA της Θεσσαλίας στο αγροτικό. 64 νέα σχέδια στον ιδιωτικό τομέα, 14,8 εκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια συνεχίζουμε και με τα έργα αναβάθμισης, ενεργειακής αναβάθμισης στο Σικούριο, το Δημοτικό Σχολείο. Είναι ένα έργο 432.000 και αυτό προχωράει, υπογράφεται σύμβαση με τον εργολάβο και προχωράει σε συνεργασία με τον Δήμαρχο, τον Γιώργο τον Μανώλη, στα Τέμπη. Υπογράφεται η σύμβαση για την ανάπλαση των υπαίθριων χώρων στον Τύρναβο, που είναι 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Βλέπετε, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα έργων δημόσιων, στα νοσοκομεία, στους δρόμους, ενεργειακές αναβαθμίσεις, σε επενδύσεις. Γιατί χρειάζεται να διαχυθεί η διαδικασία των νέων έργων σε όλη την κοινωνία και σε όλους τους κλάδους της εργασίας, για να μπορέσουν να έχουν προσβασιμότητα στην εργασία όλοι και να μην υπάρχει αποκλεισμός. Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδιών ξεπερνά τα 14 εκατομμύρια ευρώ. Περιόρισαν αισθητά τις μετακινήσεις του το μήνα Σεπτέμβριο οι Λαρισαίοι, ενώ στα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
Μειωμένη είναι η αγοραστική κίνηση στα πρατήρια όλων καυσίμων στη Λάρισα, με τους Λαρισαίους να έχουν περιορίσει αισθητά τις μετακινήσεις τους. Οι τιμές του καυσίμων είναι στα ίδια επίπεδα. Το αργό κρατάει στα 40 με 42. Άρχισαν και τα πρωτοβρόχια το φθινόπωρο. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Έχει γυρίσει χωρίς λεφτά από τις διακοπές του. Μεγάλη πτώση. Πάντα ξεκινάει μετά τις 20 του μήνα. Και αυτό το μήνα ξεκίνησε λίγο πιο γρήγορα. Εν όψει ότι θα έρθει ο χειμώνας, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτή τη στιγμή, αν θα ξεκινούσε, θα ήταν κάπου στα 85 λεπτά. Εύχομαι να κατέβει το αργό για να πάρουν και οι καταναλωτές, όσοι δεν προμηθεύτηκαν, ένα 10-20%, γιατί όλοι είχαν προμηθευτεί μέχρι την τελευταία παράτηση που είχε δοθεί της τέλη Μαΐου του 2020. Τα παράπονα των καταναλωτών, όχι, δεν ήταν πολλά, γιατί το καλοκαίρι είχαμε πολύ σταθερές τιμές. Στο 1,40 κινήθηκαν οι βενζίνες, 1,45 με 1,38 και στο 1 ευρώ και κάτι τα πετρέλαια. Όσον αφορά την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, αναμένεται σε λίγες ημέρες να ανακοινωθεί, ενώ θα ξεκινήσει και στα μέσα Οκτωβρίου η διάθεσή του. Θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση μετά τις 15-20 Οκτωβρίου, εν όψει ότι τότε θα έχουν έρθει και τα τελευταία σημειώματα για το έμφυα και τις πληρωμές που έχουν οι καταναλωτές. Έχουν συμμαζευτεί πάρα πολύ και οικονομικά και γενικά δεν έχει μετακινήσεις. Αυτό το 15ήμερο δεν έχει καθόλου μετακινήσεις. Εντάξει, αναμενόμενο είναι πάντα εν όψει του Λαρισινού Παραζαριού που ήταν αυτές τις μέρες. Πάντα είχαμε τέτοια θέματα οικονομικά, οπότε το θυμόμαστε εμείς οι παλαιότεροι. Εκείνο που ευελπιστούμε είναι να μην έχουμε άλλα προβλήματα, όπως ήταν η θεομηνία που προβλημάτισε τον κόσμο στην καρδίτσα. Είναι ότι χειρότερο μπορεί να δεχθεί ο άνθρωπος, γιατί εντάξει, οι καταναλώσεις κάποτε ανεβαίνουν, κάποτε κατεβαίνουν. Το θέμα είναι να φτάσουν στον καταναλωτή και στους επαγγελματίες και να μην κλείσουν οι επαγγελματίες, γιατί τα αποτελέσματα δεν θα είναι καλά μέχρι τέλος του έτους. Λόγω του κορονοϊού, πολλές επιχειρήσεις δικές μας έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η κυβέρνηση στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινώσει και τις αλλαγές που θα προβλέπει φέτος το επίδομο πετρελαίου θέρμανσης για τους δικαιούχους. Φιλική αναμέτρηση με σκοπό την ενίσχυση των πλημμυροπαθών καρδίτσας έγινε χθες στο Βασδέκιο της Νέας Ιωνίας ανάμεσα στους επίλεκτους παλέμαχους Θεσσαλίας και τους παλέμαχους ομάδος της Κέρκυρας. Ένας ακόμη ποδοσφαιρικός αγώνας με αφορμή την έναρξη της νέας χρονιάς ανάμεσα στους επίλεκτους παλέμαχους Θεσσαλίας και τους επίλεκτους ομάδους της Κέρκυρας. Ο αγώνας έγινε για την ενίσχυση των πλημμυροπαθών της Καρδίτσας. Ούτως ή άλλως, το μήνυμα που εκπέμπουν οι επίλεκτοι παλέμαχοι Θεσσαλίας είναι ότι οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιρικοί αγώνες γίνονται για την ενίσχυση σωματείων και ευρύτερα συνανθρώπων που έχουν ανάγκη. Παράλληλα, όμως, υπάρχει σύσφιξη σχέσεων, ενώ επιδίδονται και στο αγαπημένο του χόμπι το ποδόσφαιρο. Για την ιστορία, πάντως, ο αγώνας έληξε 4-2 υπέρ των επίλεκτων παλέμαχων Θεσσαλίας. Συναντιέται η ομάδα των παλεμάχων ποδοσφαιριστών, επίλεκτων παλεμάχων ποδοσφαιριστών Θεσσαλίας, με τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές της Κέρκυρας. Ο σκοπός της συνάντησης αυτής είναι, όπως είπαμε, φιλανθρωπικός και θα στηρίξουμε πλέον τους πληγέντες από την θεομηνία του Ιαννού της περιοχής της Καρδίτσας. Θα συγκεντρωθούν τρόφιμα, ειδικότερα νερά, γιατί υπάρχει πρόβλημα πολύ σοβαρό εκεί στους συνανθρώπους μας, και θα σταλούν εκεί στους Σοφάδες, στην περιοχή των Σοφάδων και στην περιοχή της Καρδίτσας γενικότερα. Η ομάδα των επιλέκτων Θεσσαλίας δεν πρωτοτυπεί και κατά συνέπεια δεν εκπλήσει. Το καταστατικό, μεταξύ των άλλων, προβλέπει εκτός από την ψυχαγωγία των μελών αθλητών και τη διενέργεια αγώνων φιλανθρωπικού χαρακτήρα, με τη συνδρομή χορηγιών φυσικών προσώπων και επιχειρηματικού τομέα. Ο σημερινός αγών έγινε να συνδράμουμε με υλικά αγαθά τους πληγέντας από την πρόσφατη θεομηνία της περιοχής της Καρδίτσης Φαρσάλων, για τις αποστολής, όπως σας είπα, υλικών αγαθών για να ξεπεράσουν το δυνατόν ταχύτερο οι πληγέντες στα δυνά τους. Τους ευχόμεθα γρήγορα να επανέλθουν στην κανονική τους ζωή. Πρώτα απ' όλα θα πω ότι ήταν ένα ραντεβού το οποίο είχε συζητηθεί 2-3 χρόνια πριν. Δεν μας δόθηκε ευκαιρία να το κάνουμε. Φέτος, στα πλαίσια ενός τουρνουά που είχαμε στον Πλαταμόνα, ήταν ευκαιρία
να έρθουμε και εδώ πέρα να παίξουμε με τους επίλεκτους της Θεσσαλίας. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, εμείς πάμε και να διασκεδάσουμε, να παίξουμε μπάλα, να θυμηθούμε τα παλιά, να γνωρίσουμε και να δούμε φίλους. Και το αποτέλεσμα έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Έπεται συνέχεια σε γνωστή ταβέρνα για το τρίτο ημίχρονο, οπότε όλα καλά. Και επιστρέφουμε στην Κέρκυρα. Θα δώσουμε ανοιχτή πρόσκληση στα παιδιά, όποτε θέλουν, να μας επισκεφτούν στο νησί, να ανταποδώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και για το ωραίο παιχνίδι. Στην πίστα καρτ, στο Σέσκλο, έξω από το Βόλο, σπέβδουν συχνά μικροί και μεγάλοι, ώστε να απολαύσουν ξέγνιαστες στιγμές και να τρέξουν με τα μικρά ράλι. Χάρμα οφθαλμών η πίστα των καρτ στην περιοχή του Σέσκυλου, εκεί όπου μικροί και μεγάλοι σε τακτική βάση σπεύδουν για να αποδράσουν από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Ο κόσμος που πηγαίνει στο σημείο αγαπάει την ταχύτητα και τα καρτ. Ωστόσο, πολλοί ακολουθούν για τη βόλτα τους. Ο χώρος ούτως ή άλλως διαθέτει όλα εκείνα τα απαραίτητα που μπορούν να κάνουν τη διαμονή ξεγνιαστή. Ο υπεύθυνος του χώρου της πίστας τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα και τόνισε χαρακτηριστικά. Είμαστε στην πίστα καρτ στο Βόλο, στο Σέσκλο. Ανοίγουμε καθημερινά. Διδάσκουμε σε παιδάκια και μεγάλους οδήγηση ασφαλή. Διαθέτουμε καφέ αναψυχτικά στο χώρο εδώ πέρα, να πούμε, στην καφετέρια. Και είναι καλά για ψυχαγωγία. Σας περιμένουμε. Έχουν πολλά παιδιά στο Βόλο δικά τους καρτ. Τα φέρουν πάνω και έρχονται, προπονούνται εδώ. Σήμερα είχαμε και επισκέπτες με μοτάρτ, οι οποίοι, να πούμε, μας ανεβάσανε λίγο τη ψυχολογία. Όλα καλά είναι. Αν θέλει κάποιος να αγοράσει ένα καρτ, είναι εύκολο? Είναι εύκολο. Μπορούμε εμείς να του δώσουμε πληροφορίες να κάνει σωστή αγορά. Υπάρχουν καρτ σε όλα τα μεγέθη, για μικρά παιδάκια και για μεγαλύτερους, και μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε. Οι ηλικίες που έρχονται, από πού ξεκινάνε? Από 5-6 χρονών μέχρι 71 χρονών παππούς έχει οδηγήσει. Και 170 κιλά σε βάρος, το ανώτερο. Του δίνουμε γκάζι, πιάνει χιλιόμετρο και φρενάρουμε. Μέχρι την τρίτη κολόνα και μετά χρόνια. Ξέρεις πώς πας. Ιδιαίτερη πάντως η αγάπη των μικρών οδηγών για τα καρτ, που φαίνεται να απολαμβάνουν τις στιγμές όσο τίποτε άλλο. Σίγουρα καρτ θα κάνω με τους φίλους μου. Και πόσο χρόνο είσαι? Στα 9. Το Δεκέμβριο θα κλείσω τα 9. Για αυτούς που θα δουν για πρώτη φορά το ρεπορτάζ στην ηλικία σου τα παιδιά, τι θα τους έλεγες? Πότε να έρθουν εδώ? Την Κυριακή να έρθουν. Εγώ περίμενα, ήθελα να πω. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Άστρα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.